Σηκώνουν μανίκια οι κρεοπόλες με φόντο το Πάσχα, καθώς όπως προστάζει η παράδοση, οι καταναλωτές θα αγοράσουν το καθιερωμένο αρνάκι και τους παραδοσιακούς μεζέδες. Η αύξηση που καταγράφεται είναι μικρή, καθώς όπως επισημαίνει ο Σύνδεσμος Κρεοπολών Ηρακλείου, προσπαθούν να συγκρατούν όσο γίνεται τις τιμές. Σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ελλάδα, αυτή τη στιγμή το καταναλωτικό μας κοινό θα αγοράσει φθηνότερα το νοβελία του, τέλος πάντων, και όλα τα υπόλοιπα αρνίκια και κατσίκι. Όχι μονάχα για την εγχώρια παραγωγή, αλλά γιατί και εμείς, σεβόμενοι το καταναλωτικό κοινό και σεβόμενοι το πρωτογενή τομέα, θέλουμε να στηριχθούν και οι δύο. Η τιμή που θα παίξει φέτος το αρνί, το Ηράκλειο έχει συμπιέσει τις τιμές του, θα πάει από 12,5 και μέχρι 13,90 το κιλό. Οι τιμές του θα είναι στο γαρδουμάκι 9 με 9,5, το κοκορέζι θα πάει από 10 μέχρι 5,5. Σύμφωνα με τους κρεοπόλες, η αγορά τροφοδοτείται με ντόπια κρέατα και δεν υπάρχει, όπως λένε, φόβος ελληνοποιήσεων λόγω των αυστηροποιημένων ελέγχων. Αυτό άλλωστε έχει διαμηνήσει σε αυστηρό τόνο και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Απομένουν λίγες μέρες μέχρι τη μεγάλη μέρα της Χριστιανοσύνης, στην Ανάσταση. Θέλω να απευθύνω ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. Κανένας παραγωγός, επαγγελματίας ή μεταποιητής, που τηρεί τον νόμο και τους κανόνες, δεν έχει να φοβηθεί το παραμικρό. Παράλληλα όμως, θέλω άπαντες να γνωρίζουν ότι κανένα συμφέρον δεν θα σταθεί εμπόδιο στην προσπάθεια που κάνουμε μαζί με τα στελέχη του ΕΦΕΤ, του Ελγό Δήμητρα και της Διεύθυνσης Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την προστασία των ελληνικών προϊόντων. Εμείς προσωπικά δεν φοβόμαστε, γιατί δεν νομίζω να υπάρχουν πλέον ελληνοποίηση. Έχουν αυστηροποιηθεί οι ελέγχοι και καλώς το κάνουν. Τώρα από εκεί πέρα, αν κάποιοι πιτίδι συσσαγωγικά το κάνουν, αυτό αφορά αυτούς που κάνουν αυτές τις παρανομίες. Ο Σύνδεσμος συμβουλεύει τους καταναλωτές να παραγγείλουν από νωρίς τον οβελία τους, ώστε η εξυπηρέτησή τους να είναι η καλύτερη δυνατή, καθώς παραδοσιακά την ίστατη στιγμή η κίνηση και στα κρεοπολία χτυπά κόκκινο. Η Κρήτη έχει αυτάρκεια στα αμνοερήφια, εξάλλου η Κρήτη δίνει και στην υπόλοιπη Ελλάδα όλο το χρόνο αρνιά και ρήφια. Αυτό που καλούμε τους καταναλωτές να κάνουν είναι να πάνε στο κρεοπολείο που ψωνίζουν, στο κρεοπολείο που εμπιστεύονται της γειτονιάς τους και να παραγγείλουν. Με αυτόν τον τρόπο ο κρεοπόλης θα έχει την πολυτέλεια να του βρει αυτό που θέλει, στα κιλά που το θέλει, να είναι ίσοι και οι δύο. Αυτό είναι το πιο ασφαλές.